Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ βαθύ email. Ένα email που με συγκίνησε εμένα, γιατί πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο το έχω γνωρίσει και προσωπικά σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου μου στην Ελλάδα και συνομιλούμε κατά καιρούς. Μια γυναίκα πολύ τρυφερή, πολύ αισθαντική, πολύ ευαίσθητη. Η οποία μου έγραψε τα ακόλουθα. Θέκλα μου, καλημέρα. Πολύ χάρηκα προχτές που πέτυχα το live. Κάθε βράδυ σε ακούω, αλλά όταν σε βλέπω live νιώθω μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί σου, γλυκιά μου. Τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά τα πιο σημαντικά από σένα τα έμαθα και σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Πολύ κουράγιο σου εύχομαι. Με αυτούς όλους που δεν μάθανε να εκτιμούν και να σέβονται την προσφορά σου στον συνάνθρωπο. Να σημειώσω ότι η φίλη αυτή ζει στο εξωτερικό και ίσως ο λόγος που νιώθει ότι μέσα από τα βίντεο παίρνει περισσότερη βοήθεια είναι γιατί είναι στη μητρική της γλώσσα. Αν η ψυχοθεραπεία που κάνει εκεί δεν είναι στη μητρική της γλώσσα. Έχεις πολύ αγάπη και φως μέσα σου και αυτό που κάνεις το λιγότερο θα έλεγα είναι λειτουργήμα. Δεν έχω λόγια, γι' αυτό μας προσφέρεις. Μόνο χίλια ευχαριστώ μπορώ να πω. Παρακαλώ. Και εγώ σαν. Λοιπόν, είμαι σε κέντρο αποκατάστασης εδώ στη χώρα που ζω. Έχω θέμα εδώ και ένα χρόνο με τους πνεύμονες. Και δεύτερον, κοντεύουν 9 μήνες που έχασα τον αδερφό μου και ακόμα είμαι σε μεγάλη θλίψη. Αγάπη, είχαμε μιλήσει μέσω email τότε που έχασες τον αδερφό σου και πενθείς ακόμη. Ίσως έχεις αυτό που λέγεται περιπλεγμένο πένθος. Πώς στη συνέχεια τι είναι το περιπλεγμένο πένθος. Έχω εδώ ψυχοθεραπεία, αλλά να σου πω, ξέρω πολύ καλά τι μου συμβαίνει και αυτό το χρωστάω σε σένα. Μας μίλησες για γονεοποιημένα παιδιά. Ναι, η μητέρα μου κατάφερε να με κάνει μητέρα του αδερφού μου. Νιώθω πως έχασα το παιδί μου, γιατί από τότε που με θυμάμαι η μητέρα μου έλεγε «Κούκλα μου, πάνε να δεις τι κάνει ο αδερφός σου, πάλι είναι μόνος με τα παιδιά του». Έτσι λοιπόν, γλυκά που μου το ζητούσε η μάνα μου, δεν μπορούσα να της πω όχι. Και χειριστικά θα έλεγα. 20 χρόνια το έκανα ενώ ήταν παντρεμένος και 3 την ώρα έφευγε η πρώην του. Πάντα μόνο με ένα παιδί και τα άλλα 2 τα φρόντιζα εγώ μαζί του τότε για μήνες. Γιατί μετά, μόλις ο αδερφός μου πήγαινε μπροστά, αυτή γυρνούσε πίσω. Ο δικηγόρος μας έχει 20 χρόνια, 20 αιτήσεις διαζυγίου, ιστορία. Και 20 χρόνια ήταν μετά που κατάφερε να χωρίσει, ήμουνα εκεί γι' αυτόν μέχρι που μου έφυγε ξαφνικά. Πέθανε ο αδερφός της απρόπτα. Καθόλου παράδοξο και περίεργο μετά από 20 χρόνια ταλαιπωρία. Έχω θυμό με τη μητέρα μου που έφυγε από τη ζωή δίχως να του ζητήσει ένα συγγνώμη. Στα τελευταία της ζήτησε συγχώρεση από τον παπά που μου ζήτησε και κάλεσα για να εξομολογηθεί. Έπρεπε από το γιο της να ζητήσει συγγνώμη, που δεν ήθελε να παντρευτεί τη φίλη του τότε που ήταν νέος, επειδή ήταν ξένη, και μετά δεν ήθελε να χωρίσει ο γιος της την Ελληνίδα νύφη που του κάναν το ξενιό, γιατί είναι αμαρτία και τι θα πει ο κόσμος. Άρα εσύ γονεοποιημένο παιδί και ο αδερφός σου θύμα των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων της μητρός σου, η οποία φαίνεται σας διοικούσε όλους η μάνα σου. Λοιπόν, 10 χρόνια ψυχοθεραπεία εδώ στη χώρα που ζω, αλλά από σένα έμαθα τι ρόλο είχαν λάβει. Ναι, πραγματικά νιώθω πως έχασα το παιδί μου. Κανείς δεν με καταλαβαίνει, αλλά δεν με νοιάζει πλέον. Βρίσκομαι εδώ για να δουλέψω τη θλίψη μου, αφού τώρα κατάλαβα τι θα πει γονιοποίηση. Σε ευχαριστώ, Θέκλα μου, Θεός να σε έχει καλά, γλυκιά μου. Σε θαυμάζω πως τα προλαβαίνεις όλα, τόσα Messenger και emails και YouTube. Μπράβο, γλυκιά μου. Δεν τα προλαβαίνω κιόλα για να είμαστε ειλικρινείς και θυμώνω και μερικές φορές. Πολύ δύναμη σε αυτά που κάνεις, σου εύχομαι και χαρά σε όλα όσα ζεις μόνη ή και με τα παιδάκια σου. Συγγνώμη που σου έγραψα τα ισόψυχά μου, συγγνώμη για το χρόνο που σου κλέβω τώρα. Δεν θέλω να σε κουράσω, τα έγραψα για να βγουν από μέσα μου, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις και ίσως δεν προλάβεις να το διαβάσεις. Αλλά δεν με πειράζει, φτάνει που εγώ σου έγραψα τέτοια. Και λέει μετά και μια ευχή που είναι το συστηματικό μας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει γονιοποίηση, ναι.
να μετατρέπεται το παιδί είτε σε γονιό του γονιού του, είτε σε γονιό του αδερφού του ή της αδερφής του. Τι είναι το περιπλεγμένο πένθος? Περιπλεγμένο πένθος είναι η κατάσταση εκείνη, στην οποία όχι μόνο το πένθος διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, αλλά η κατάσταση εκείνη στην οποία το πρόσωπο που πένθει, στην περίπτωση αυτή φίλη, η αγαπητή φίλη που μου έχει στείλει το μήνυμα, το πρόσωπο εκείνο που πένθει φοβάται τόσο πολύ τον πόνο του πένθους, ούτως ώστε βιώνει ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα στην προσπάθεια να αποφύγει το πένθος. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται υποσυνείδητα. Δεν γίνεται συνείδητα. Δηλαδή δεν λες εσύ τώρα εγώ δεν θα πενθήσω. Δεν λες εγώ τώρα θα αποφύγω να νιώσω, να συναισθανθώ την τεράστια απώλεια που έχω επειδή έχει φύγει το παιδί μου. Και ο αδερφός σου αλλά παιδί σου. Και με τον οποίο είχες ιδιαίτερο τραυματικό δέσιμο. Δηλαδή σας έδερναν τραυματικές εμπειρίες. Η γονιοποίηση που σου επέβαλε η μάνα σου και η δική του καταδίκη να ζει σε ένα γάμο κακοποιητικό και να μην φεύγει από εκείνο το γάμο, δηλαδή να έχει μια ψυχοπαθολογική σχέση με την πρώην γυναίκα του, και εσύ πήγαινες να το βοηθήσεις όταν έμενε μόνος με τα δύο από τα τρία παιδιά, τότε αυτό σας έδεσε με τραυματικό δεσμό. Δηλαδή η σύνδεσή σας είχε να κάνει πολύ με το τραύμα και με τον πόνο. Δεν είχες μια σχέση αδερφού και αδερφής. Είχες μια σχέση τραυματικού δεσίματος με τον ίδιο σου τον αδερφό, όπου εσύ υπήρξες γονεοποιημένη. Και ένιωθες υποχρέωση να πας να του βοηθήσεις, ένιωθες υποχρέωση να του σταθείς σαν μάνα ή να του σταθείς σαν τη γυναίκα του που έφυγε. Δηλαδή υπήρχε μια ξεκάθαρη συναισθηματική αιμομιξία σε αυτή την ιστορία. Συναισθηματική αιμομιξία σημαίνει όταν δύο μέλη μιας οικογένειας έχουν μια συναισθηματική σχέση παραπάνω από το προβλεπόμενο για τη σχέση τους. Αδερφός και αδερφή, για παράδειγμα, συνδέονται συναισθηματικά τόσο. Εσύ με τον αδερφό σου είστε συνδεδεμένοι συναισθηματικά τόσο. Δηλαδή, συναισθηματικά, αναλάμβανες να καλύψεις και τα κενά της γυναίκας του, η οποία τον εγκατέλειπε συστηματικά. Και όλα τα ζόρια και όλες τις αγωνίες, 20 χρόνια, 20 ετήσεις διαζύγιου. Μπορώ να φανταστώ πόσο ταραχώδης ήταν όλη αυτή η συνθήκη για τον αδερφό σου, για τα παιδιά του και για σένα. Η μάνα σου στον κόσμο της. Που έφταιγε κιόλας. Γιατί ο άνθρωπος αγάπησε μία κοπέλα που ήταν από τη χώρα στην οποία ζούσατε μετανάστες και δεν τον άφησε να την πάρει, γιατί ο γιος μου πρέπει να πάρει Ελληνίδα. Του βρήκε αυτή την προκομμένη εντός πολλών εισαγωγικών με προξενιό και μετά όταν ήθελε να τη χωρίσει η μάνα σου επενέβαινε στο να μην χωρίσει ο γιος της και τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος, πέθανε ο γιος της νέος και η κόρη της είναι κλεισμένη τώρα σε ένα κέντρο αποκατάστασης νέα επίσης. Να είναι σε πολύ άσχημη συνθήκη που να βιώνει έντονη κατάθλιψη λόγω του περιπλεγμένου πένθους και της έντονης απώλειας και της συνειδητοποίησης, θα έλεγα, του πόσο στραβά πήγε η ζωή της, γιατί δεν είναι υγιές να ζούμε τη ζωή μας για τους άλλους. Είτε αυτοί οι άλλοι είναι τα παιδιά μας, είτε αυτοί οι άλλοι είναι οι γονείς μας, είτε ο αδερφός μας και αδερφή μας, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος. Δεν είναι υγιές. Θα σου πω το εξής. Όταν εγώ χώρισα από τον πρώτο μου σύζυγο στα 26 μου, ήταν μια φάση στην οποία ο αδερφός μου ήταν στην Αθήνα, ήταν παντρεμένος τότε και με πήρε ένα βράδυ τηλέφωνο τις πρώτες μέρες που χώρισα και με άκουσε ότι δεν ήμουν καλά. Δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Ήταν μια φάση στην οποία προφανώς είχα πάθει ένα νευρικό κλονισμό, θα έλεγα. Υπήρχε μια πολύ ωραία χιουμοριστική κυπριακή σειρά με τίτλο «Η Αίγια η Φούξια», «Αίγια είναι η Κατσίκα», που έλεγα μέσα διάφορα αστεία στην κυπριακή διάλεκτο. Και εγώ δεν την παρακολουθούσα, αλλά περνούσα μια μέρα τυχαία από την τηλεόραση που παρακολουθούσαν τα παιδιά και άκουσα που είπε η πρωταγωνίστρια «Να πάθω νευρικών ποκλονισμών», όχι νευρικών κλονισμών, ποκλονισμών.
το που κλονίζουμε είναι κυπριακή όρημα που σημαίνει κλονίζω. Λοιπόν, με άκουσε ο αδερφός μου ότι δεν ήμουν καλά, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε και έμεινε 3 μέρες μαζί μου. Και το ρωτάω, η γυναίκα σου, του λέω, που πώς είναι, μου λέει φοβάται που μένει μόνη της. Φοβάται που μένει μόνη της. Ήταν μικρή τότε, ήμουν εγώ 26, ήταν αυτή 23. Γιατί ζούσα στην Αθήνα σε ένα σπίτι, όχι σε διαμέρισμα, σε σπίτι που είχε αυλή και λοιπά. Και όταν συνειδητοποίησα ότι ο αδερφός μου άφησε τη γυναίκα του, η οποία δυσκολευόταν να κοιμηθεί γιατί φοβόταν μην τυχόν και γίνει κάτι μέσα στο σπίτι που ήταν μόνη της, του είπα σήκω φύγε, πήγαινε στην Αθήνα στη γυναίκα σου και εγώ είμαι καλά. Και ουδέποτε έκτοτε τον έχω πάρει τηλέφωνο ή τον έχω καλέσει για να του πω έχω το τάδε πρόβλημα, το παρατάδε πρόβλημα κλπ. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δική του υποχρέωση και δεν είναι δική του ευθύνη να αναστατώνεται για τα δικά μου ζητήματα και να διαθέτει χρόνο, χρήμα, ενέργεια, οτιδήποτε άλλο για να καλύπτει τα δικά μου κενά που ήμουνα μια ζωή single mom, που ήμουν μια ζωή μητέρα μονογονιός. Το έκανα πολύ συνειδητά. Δεν λέω ότι ο αδερφός μου είχε συναισθηματική μομιξία μαζί μου, ήταν η αυτόματη του αντίδραση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που με άκουσε να είμαι τόσο χάλια και η μοναδική θα έλεγε, δεν επέτρεψα ποτέ ξανά να με ακούσει έτσι, έχοντας σεβασμό προς εκείνον και σεβασμό προς τη σύντροφό του και προς την οικογένεια. Το καθένας αναλαμβάνει τις δικές του προσωπικές ευθύνες. Δηλαδή και ο αδερφός σου ήταν τροποντινά παρετημένος. Και ο αδερφός σου τροποντινά βασιζόταν πάνω σε άλλους. Πάνω σε σένα. Στην παρούσα περίπτωση. Και φαίνεται πως είχε και μια πολύ τοξική σχέση με την πρώην γυναίκα του και ήταν και συνεξαρτώμενος για να πηγαίνει συνέχεια πίσω. Αυτή να τον παρατάει και αυτός να πηγαίνει πίσω. God bless him. Ο Θεός να τον αναπαυσύνει. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Απλώς προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι εσύ αυτή τη στιγμή βιώνεις περιπλεγμένο πένθος. Υποθέτω, δεν μπορώ να κάνω μια θεραπευτική υπόθεση, διαγνωστική υπόθεση, δεν μπορώ να γνωρίζω σίγουρα. Και γιατί μετά την απώλεια του αδερφού σου, όχι μόνο έχασες τον αδερφό σου, αλλά έχασες και την ψευδέστηση που είχες για τη χρησιμότητά σου στη ζωή. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος μου εμένα στη ζωή. Αν εγώ πηγαίνω στην Ελλάδα και φροντίζω τον αδερφό μου, σημαίνει ότι είμαι χρήσιμη σε αυτή τη ζωή. Αν ο αδερφός μου πεθάνει, πώς θα είμαι εγώ χρήσιμη, γιατί έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια από τη ζωή μου, για να έχουμε πιο αποτελέσματα. Πρέπει ο καθένας να ζει τη δική του ζωή. Ούτε γονιοποιημένος να είναι αναλαμβάνοντας ευθύνη των γονιών του ή ευθύνη των αδερφιών του, ούτε προσκολλημένος άρρωστα πάνω στα παιδιά του, ούτε να λειτουργεί ως ο γιατρός για πάσα νόσων και πάσα μαλακία που επισυμβαίνει στον οικογενειακό ή φιλικό του περίγυρο. Πρέπει να μάθουμε ο καθένας να ζούμε τη δική μας ζωή για εμάς. Προτεραιότητα να έχουμε το δικό μας well-being, τη δική μας ευεξία, τη δική μας καλή διαβίωση, ώστε η ζωή μας να είναι πλήρης και να λαμβάνουμε από τη ζωή μας και τα συναισθηματικά αγαθά που δικαιούμαστε και τα υλικά αγαθά που δικαιούμαστε και το χρόνο και τη ξεκούραση και την ψυχολογία που δικαιούμαστε και τη δική μας ζωή που δικαιούμαστε να έχουμε. Ναι, εννοείται πως θα έχουμε αλληλεγγύη, ναι, εννοείται ότι αν υπάρχει πραγματική ανάγκη θα πάμε να βοηθήσουμε και τα αδέρφια μας και τους γονείς μας και τα παιδιά μας, δεν λέω να είμαστε απάνθρωποι, αλλά το να αφιερώνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, στο να γίνεται γονιός των γονιών του ή γονιός των αδερφιών του ή γονιός των ενηλίκων παιδιών του, σαν πως και αυτά τα ενήλικα παιδιά του είναι ανήλικα, it's not a healthy lifestyle, δεν είναι ένας υγιής τρόπος ζωής και σίγουρα μακροχρόνια έχει πολλές αρνητικές παρενέργειες. Υπενθυμίζω ότι φίλοι τώρα βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ και πόσους μήνες και δεν είναι καλά. Σου εύχομαι, αγάπη μου, να βοηθηθείς από αυτά που σου λέω. Δεν φταίς εσύ που γονιοποιήθηκες. Μπορείς όμως εσύ να αναλάβεις την ευθύνη τώρα του εαυτού σου, να πενθήσεις για τα χαμένα χρόνια, να πενθήσεις για την τόση καταπίεση που σου επιβλήθηκε και επέβαλες και εσύ με τη συνέχεια στον εαυτό σου, και να απελευθερωθείς από ευθύνες που δεν είναι δικές σου. Γιατί οι ευθύνες που δεν είναι δικές μας και τις αναλαμβάνουμε μας βαραίνουν απίστευτα και οι ενοχές που δεν είναι δικές μας και τις αναλαμβάνουμε μας βαραίνουν απίστευτα. Καλή ελευθερία εύχομαι. Πολύ αγάπη. Γεζούν χάρη.